Ένας τολμηρός ρεπόρτερ αποφασίζει να ερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου των θαμώνων του νυχτερινού κέντρου Collective στο Βουκουρέστι τον Οκτώβριο του 2015. Το ντοκιμαντέρ του γερμανορουμάνου σκηνοθέτη Αλεξάνδερ Νανάου παρακολουθεί τα βήματά του, αναδεικνύοντας την ερευνητική δημοσιογραφία σε μια σπουδαία τη στιγμή. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να ισορροπήσω μεταξύ των διαφορετικών αξώνων της πλοκής. Έχουμε την πλευρά του δημοσιογράφου, των θυμάτων και των οικογενειών τους και του κράτους. Η ταινία κάνει απλή παρατήρηση, είναι κινηματογράφος της παρατήρησης. Κοιτάζει πίσω από κλειστές πόρτες αιθουσών σύνταξης, πίσω από κλειστές πόρτες του Υπουργείου Υγείας, πλησιάζει πολύ κοντά στους απλούς ανθρώπους. Η ιστορία είναι περισσότερο σαν ένα πραγματικό θρίλερ μεταξύ δημοσιογράφων, κράτους και πολιτών. Η πυρκαγιά στο Club Collective πήρε διαστάσεις εθνικής τραγωδίας στη Ρουμανία και πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς, με αίτημα και κατάληξη την παρέτηση της κυβέρνησης του Βίκτορ Πόντα. Η ταινία του Αλεξάνδερ Νανάου διατίθεται μέσω της υπηρεσίας Video On Demand στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει βρει διανομή και σε ορισμένες κινηματογραφικές αίθουσες που λειτουργούν. Είναι η ρουμανική υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου ξένου ντοκιμαντέρ, καθώς και για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου, ο νικητής του οποίου θα ανακοινωθεί στις 12 Δεκεμβρίου.